Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε? Εγώ είμαι πάρα μου πάρα πολύ καλά. Για όσους δεν με ξέρουν, εγώ είμαι η Σταυρουλά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Αλλά όχι απλά ακόμα σε ένα βίντεο, σε καινούρια σειρά σε αυτό εδώ το κανάλι. Γιατί χαίρομαι, δεν ξέρω τόσο πολύ, αλλά χαίρομαι. Χαίρομαι και για το καινούριο intro που είναι simple αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και μπαίνουμε στο κλίμα των Χριστουγέννων. Ας πέσει το intro και να πούμε τις λεπτομέρειες. Ονόμασα αυτή τη σειρά ο Holy Glam από το αγαπημένο μου χριστουγεννιάτικο τραγούδι που είναι το Holy Night και λέω θα το κάνω Holy Glam και σκέφτηκα και πήρα το inspiration από τη Σόνια που είχε κάνει πέρσι αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει κάθε μέρα από μια εβδομάδα ρε παιδί μου, τη εβδομάδα των Χριστουγέννων ίσως Glam μακιγιάζ, οπότε πήρα αυτή την έμπνευση και είπα να το κάνω φέτος. Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι προγυρίζω τα βίντεο, σήμερα έχουμε 12 Νοέμβρη, αλλά εγώ μπαίνω στο κλίμα των Χριστουγέννων. Οπότε ξεκινάω αυτό το βίντεο λίγο πιο χαλαρά. Από ό,τι έχετε καταλάβει, θα κάνω ένα βίντεο κάθε μέρα της εβδομάδας που θα διανύουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Οπότε θα έχουμε κάθε μέρα βίντεο. Ποια θα πάθει υπερκόπωση? This girl. Αλλά θα είναι ωραίο. Yes. Οπότε ναι, αυτή θα είναι η σειρά. Ελπίζω να σας αρέσει τόσο όσο αρέσει και σε μένα και I'm so excited and I just can't hide it. Σήμερα είπα να το κρατήσω λίγο πιο simple και να κάνουμε ένα look λίγο πιο matte στα μάτια, μπρονζέ κτλ. Αλλά με bold κραγιόν. Οπότε λέω να κάνω αυτό και θα το πάω, θα το κάνω scale μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων που θα είναι το πιο grande. Οπότε ξεκινάμε από τα ήσυχα και φτάνουμε στα τέρμα grande. Αλλά ναι, ελπίζω να σας δώσω inspiration για κάτι που ψάχνετε να κάνετε, είτε για look στο Instagram, είτε για να βγείτε έξω, ελπίζω να μην μας κλείσουνε. Και θα δώσω το πιο grande, υπερ looks, γκλιτερωτό, απαστράπτον, δεν ξέρω εαυτό μου. Αυτό. Αυτή η σειρά αυτή θα είναι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Σας έχω φέρει τέρμα κοντά και θα ξεκινήσω με τα φρύδια μου. Θα πάρω από Blurry το Eyebrow Soap και θα τα κολλήσω όσο πιο πολύ μπορώ να τα κολλήσω. Και ένα σπούλι πινελάκι. Έχω βρέξει λίγο την μπάρα σαπουνιού μου και ξύνω με το σπούλι. Έχει και μία τρίχα το σπούλι. Τέλεια έγινε. Περνάω το προϊόν στα φρύδια μου. Το διαχέω καλά καλά. Και ύστερα θα αρχίσω να τα πατάω. Για να πάρω το σχήμα που θέλω. Τα έχω αφήσει πάλι τα φρύδια μου να μακρύνουν όπως βλέπετε. Και ύστερα με την πίσω πλευρά του πινέλου μου τα πατάω. Για να είναι εκεί που θέλω να είναι. Να τα καθίσω τέλος πάντων. Τους δίνω και το σχήμα που θέλω να πάρουν. Τα δικά μου είναι λίγο ατίθασα βέβαια, κάνουν του στάρουνε. Ωραία, και θα πάρω την Μπιλουίδ και θα βάλω έτσι μια στρώση στα μάτια για να ξεκινήσω να κάνω priming. Λοιπόν, και θα πάρω ένα πιο πλαγιαστό πινέλο για να κάνω εδώ το σχήμα των φρυδιών μου από κάτω. Για να πατήσει ύστερα πιο εύκολα και ισχυρά και να του έχω, να έχω δώσει ένα dimension. Ωραία, και ύστερα με ένα σφουγγαράκι ταμπονάρω όλη την Μπιλουίζ πάνω στα μάτια. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που γυρίσαμε στα παλιά καλά tutorials. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι. Και για παλέτα ματιών θα πάω στην Origin από Beauty Bay. Σας την έχω ξαναδείξει άπειρες φορές. Είναι από τις πιο ωραίες nude καφέ matte παλέτες ματιών. Είναι αυτή εδώ. Και είναι τρομερή. Οπότε είναι η πρώτη μου επιλογή στο να κάνω κάτι καφέ matte. Οπότε αυτό θέλω να πετύχω και σήμερα. Θα ξεκινήσω με το έχει χωρισμένο, σας το έχω ξαναδείξει σε σειρές. Και εδώ έχει base, transition, bla bla bla. Οπότε από την base την 4. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι που το έχει εδώ με εμένα το Beauty Bay. Και θα πάρω και θα αρχίσω να μπλεντάρω.
πάνω εδώ πέρα με πολύ απαλές κινήσεις, λες και ξεσκονίζεις, κυκλικές κινήσεις προς τα πάνω και προς τα έξω. Σκέψω ότι θέλεις να μπλεντάρεις με κυκλικές κινήσεις από το τέλος των βλεφαρίδων σου μέχρι φρύδι και προς τα μέσα, ένα νοητό νι, εκτός αν θες να πετύχεις πιο στρόγγυλο look, αλλά και πιο στρόγγυλο να πετύχεις πάλι. Έτσι αρχίζεις και μπλεντάρεις και μετά του δίνεις σχήμα. Βάζω όση ποσότητα θέλω για να το κάνω όσο πιο έντονο θέλω. Δηλαδή ξαναπερνάω, μπλεντάρω. Ξανακάνω dip στη σκιά, ξανά. Το μόνο εύκολο είναι να διορθώσεις εδώ κάτω, οπότε μη σε ανησυχεί αυτό. Το πάνω μέρος θέλεις να βγει αρκετά καλό το blend, γιατί εκεί πέρα δεν διορθώνονται πολύ εύκολα. Και το διώχνω προς τα έξω. Οι σκιές του Beauty Bay, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίες. Και το φέρνω και προς το φρύδι εδώ πάνω, δηλαδή κάνω αυτό εδώ και το φέρνω και προς τα πάνω για να μου δώσει έτσι λίγο πιο ένταση στο βλέμμα. Και εδώ πέρα είναι και λίγο ανώμια τα μάτια μας γενικά, οπότε πρέπει να βρεις λίγο τα ύψη σου που είναι το ένα και που είναι το άλλο, να το δουλέψεις. Όπως και τα hooded καθοδικά μάτια που έχω εγώ, θα πρέπει να βρεις που θέλεις να το δουλέψεις. Ωραία, και θα πάρω μετά από την base την 6 και θα αρχίσω να σκουραίνω σιγά σιγά πολύ σταδιακά. Από εκεί που μπλένταρα την 4 θα την πάω λίγο πιο κάτω την 6 και θα αρχίσω να μπλεντάρω σε μικρότερη περιοχή, αν αυτό βγάζει νόημα αυτό που λέω. Πάλι από το τέλος των βλεφαρίδων, κάτω από τη σκιά που μπλένταρα. Και θα αρχίσω πάλι προς τα πάνω να την μπλεντάρω, αλλά δεν θα φτάσω τόσο ψηλά όσο ήταν η προηγούμενη. Και θα πάρω ένα πιο fluffy πινέλο και ξανά την 4 απόχρωση που είχα πάρει πριν και θα αρχίσω να σβήνω την πιο σκούρη με την πιο ανοιχτή πάνω, να τις μπλέκω λίγο μαζί, απλά πήρα ένα τρίτο πινέλο για να κάνω αυτή τη δουλειά. Γενικά το μυστικό είναι το μπλεντάρισμα, θέλει blend αρκετό. Okay, και πάω να πάρω ένα πιο κλειστό πινελάκι, από Anastasia θα πάρω αυτό που είχε παλέτα της, που έχει δύο μυτούλες, και θα πάρω την από πίσω μύτη και θα πάω στην transition την 7, καλά αυτό για transition δεν είναι, αυτό είναι για σκιά, για σκίαση τελείως, αλλά okay. Και θα αρχίσω με τα μποναρι... αυτό υπάρχει ακόμα, το βλέπετε, και θα αρχίσω να ταμπονάρω από τις βλεφαρίδες με ένα νοητό νι, όπως και εδώ πάνω. Και με την πίσω πλευρά και την πρώτη απόχρωση που πήρα, την 4, σε συνδυασμό με την 6, θα αρχίσω να το σβήνω. Θα πατάω πάνω δηλαδή σε αυτήν τη σκιά έτσι όπως την ακούμπησα και θα αρχίσω να τη σβήνω. Μέχρι να αχνίσει, μέχρι να δω το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλω να έχει. Ξανατοποθετώ λίγη ποσότητα από την πιο σκούρη μου σκιά και ξαναρχίζω να την μπλεντάρω. Δεν θέλω να την μπλεντάρω τόσο πολύ ούτως ώστε να μην φαίνεται, θέλω να φαίνεται. Οπότε την ξαναπερνάω λίγο μέχρι να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορείς είτε μετά να το διορθώσεις στο κάτω μέρος με ένα κονσίλερ είτε να βάλεις εξ αρχής σελοτέιπ. Οπότε ναι, μην σε αγχώνει αυτό, θα το διορθώσουμε. Και δεν με βολεύει πάρα πολύ το πινελάκι της Anastasia εν τέλει συμπέρανα, οπότε θα περάσω με το πρώτο πινέλο που πήρα ξανά. Τέλεια, και όταν βρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα ξεκινάς είτε να κάνεις cut crease, που εγώ αυτό σκέφτομαι να κάνω, είτε βασικά half cut crease, είτε μπορείς να περάσεις ένα glitter και να το αφήσεις έτσι. Οπότε πάω να κάνω cut crease, σας έχω δείξει ξανά
πώς να κάνετε τη διαδικασία του cut crease, οπότε μπορεί να σας το βάλω κάπου εδώ πάνω το βίντεο γενικά να υπάρχει για να δείτε πώς κάνω τη διαδικασία, απλά για να μην σας κουράσω περαιτέρω. Πάω να το κάνω εκτός κάμερας και επιστρέφω αμέσως. Το έκανα το cut crease και σκέφτομαι είτε να βάλω ένα glitter που μου στείλε η Glitty, είναι pigment, είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι αυτό το iridision, holographic κτλ. Απλά δεν ξέρω αν θα ταιριάζει με το κραγιόν που έχω διαλέξει να βάλω. Είτε να το κάνω τέρμα matte και να βάλω έτσι ένα eyeliner και βλεφαρίδα μπόμπα και να το αφήσω έτσι. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μου απαντούσατε κατευθείαν σε poll live εδώ πέρα, αλλά δυστυχώς δεν. Οπότε λέω να το κάνουμε matte. Και ίσως βάλω λίγο glitter εδώ έξω ή στο κέντρο. Λοιπόν, αυτό θα γίνει. Θα βάλω λίγο glitter εδώ πέρα. Θα σας το δείξω αμέσως. Χριστούγεννα έρχονται. Γιατί να μην κάνουμε λίγο την τρέλα μας. Λοιπόν, αυτό είναι το glitter. Σε ένα πινελάκι τέτοιο κλειστό πήρα και θα το... Α, είναι τέλειο. Ναι, βέβαια παρσινίζει λίγο, αλλά έλα μωρέ τώρα, Χριστούγεννα έρχονται. Λοιπόν, το σκουπίζω λίγο από πάνω. Και απλά θα πάρω λίγο το πινέλο μου και θα φτιάξω εδώ τα τελειώματα του cut crease, γιατί πήγε παντού το glitter. Και θα πάρω τώρα την απόχρωση εδώ, την 1, την πιο ανοιχτή matte άσπρη και θα την τοποθετήσω εδώ πέρα στην μέσα πλευρά για να το κάνω τέρμα matte εδώ μέσα και ύστερα να καταλήγει έτσι το glitter. Και μετά θα πάρω πάλι το πινελάκι μου. Έριξα τα άλλα. Λοιπόν, θα πάρω πάλι το fluff πινελάκι και την 6 απόχρωση από την πρώτη σειρά και θα αρχίσω να σβήνω εδώ έξω την Be Louise για να κάνουμε πιο ομοιόμορφα τα τελειώματά μας. Και ύστερα θα πάρω πάλι λίγο αυτό το κλειστό πινελάκι με την απόχρωση την 7 από τη δεύτερη σειρά και θα τη σβήσω με ό,τι έχει μείνει λίγο πάνω στο πινέλο. Δεν θα βάλω πολύ ποσότητα ακόμα, λίγο, πολύ λίγο, ίσα ίσα για να δώσω ένταση. Ωραία, και επειδή το glitter χάθηκε θα πάω να το ξαναπεράσω λίγο, πως να μην χαθεί κουκλέρα μου, αυτό σβήσες. Τέλεια, μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως έχει βγει. Το glitter είναι τόσο όσο πρέπει να είναι και λίγο θα το διώξω από τις βλεφαρίδες μου γιατί έχει γεμίσει παντού glitter. Τέλεια. Και λέω να κάνω ένα eyeliner. Δεν ξέρω να κάνω eyeliner γιατί θα βάλω μπόμπα βλεφαρίδα. Θα σβήσω λίγο μολύβι, είναι από Radiant το Dark Brown το 31 και θα το πάρω λίγο στην έξω πλευρά εδώ και θα το σβήσω, δεν θα κάνω eyeliner. Ίσα ίσα για να πατήσει η βλεφαρίδα μου κάπου που να έχει έτσι λίγο βάθος και θα πάρω και ένα πλαγιαστό μικρό πινελάκι και θα το σβήσω αυτό. Και επίσης με λίγη σκιά επιπλέον έτσι σκούρη με αυτήν εδώ θα πάρω και θα σβήσω εδώ το μολύβι μου. Βλέπετε το μολύβι δεν το προσπερνάω, δεν το περνάω πάρα πολύ προς τα μέσα, δεν θέλω να χαλάσω αυτό το άσπρο που έχω εδώ πέρα. Το περνάω μόνο στην έξω πλευρά του ματιού γιατί θέλω να δώσω ένταση προς την πίσω πλευρά του ματιού γενικότερα. Θέλω να το κάνω και λίγο πιο ανωδικό, οπότε αυτό το πράγμα κάνει λίγο πιο ανωδικά τα μάτια γιατί έχω πολύ καθοδικά μάτια όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι και μου αρέσει να κόβεται για να χάνεται, να έχει ένταση εδώ και να σβήνεται στην έξω πλευρά.
εδώ πέρα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα. Και θα πάω εκτός κάμερας να βάλω από Gio Trivelli τις Φέδρα τις Βλεφαρίδες, που είναι έτσι grande, popa, και μάσκαρα, και επιστρέφω να συνεχίσουμε το πρόσωπο. Ωραία, έχω τελειώσει με τα μάτια, τα αγαπώ, οι Βλεφαρίδες είναι απίστευτες, Φέδρα όπως σας είπα, και μου άρεσε πάρα πολύ, γενικά αυτά είναι τα χρώματά μου νομίζω. Λοιπόν, συνεχίζω με το πρόσωπο και θέλω να κάνω κάτι αρκετά glowy σαν βάση, αλλά θέλω να διαρκέσει. Οπότε θα πάρω από Pro Base το Banana Blur Primer και θα κάνω αρχικά blur τους πόρους μου και κάποια σημεία κτλ. Και θα δώσω λάμψη ύστερα με τα επόμενα προϊόντα που θα βάλω. Οπότε βάζω το Banana Blur Primer που το έχω αγαπήσει, το έχω ρωτευτεί, δεν υπάρχει. Είναι πολύ ωραίο, είναι και πιο ενυδατικό. Δεν κάνει τρομερό blur να πω ότι εξαφανίζονται όλα, αλλά κάνει ένα πολύ ωραίο blurring που μου αρέσει πάρα πολύ. Και γενικά έχει αυτή την sticky κολλώδης υφή που κάνει το make-up πάνω να έρχεται και να εφάπτεται πάρα πολύ όμορφα και να διαρκεί. Το δέρμα μου, παιδιά, από τις μάσκες και από το κρύο, βασικά την αλλαγή του καιρού, όχι τόσο κρύο, γιατί στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, σήμερα έχει ήλιο τώρα που κάνω το βίντεο. Χθες είχε ψοφόκριο, προχθές είχε ήλιο, παραπροχθές είχε ψοφόκριο, ξέρω εγώ, έβρεχε. Ναι, ας αποφασίζει ο καιρός τι θέλει αρχικά, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, με όλη αυτή την αλλαγή του καιρού. Εμάς τις γυναίκες να έχουμε τα ορμονικά μας, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τις μάσκες, τους ρήπους, δεν ξέρω και εγώ τι. Το δέρμα μου έχει έρθει και έχει γίνει, λες και δεν ξέρω και εγώ, ας πούμε, τι του κάνω. Τέλεια, το αφήνω λίγο να καθίσει, να απορροφηθεί από την επιδερμίδα. Βλέπετε ότι είναι έτσι λίγο glowy, έχει ένα ελαφρύ glow, αλλά γενικότερα κάνει ωραίο blur όταν στεγνώσει κιόλας. Και λέω να πάρω και να βάλω το Can't Stop Won't Stop από NYX, το οποίο είναι εντατικό, δεν το λες, είναι αρκετά matte και αρκετά καλυπτικό, αλλά το θέλω αυτό έτσι όπως είναι το δέρμα μου ειδικά. Και γενικά, επειδή είναι ultra glam τα μακιγιάζ που κάνω σε αυτή τη σειρά, θέλω να είναι μπρεβίδι μου flawless. Οπότε λέω να κάνω αυτό και να βάλω λίγο πιο έγρα προϊόντα από πάνω για να έρθει να γίνει λίγο πιο ενυδατικό. Ωραία, θα πάρω λίγη ποσότητα σε ένα σφουγγαράκι. Το μόνο μου θέμα με τις NYX, το Can't Stop Won't Stop, είναι ότι αν εδώ μαζέψει foundation, δεν βγαίνει μετά. Ναι, έχει, ας πούμε, κάνει. Έχει στεγνώσει και πρέπει να το ξύσεις μετά. 6.5 hours later. 3 days later. Παιδιά, νομίζω ότι δεν θα βγάλω ποτέ. Αυτό ήταν. 2 ώρες προσπαθώ να βγάλω foundation. Έχω μεγάλο θέμα με αυτό το foundation από την NYX. Έχω τεράστιο θέμα. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται. Θα πάρω από Woma Beauty που έχω πάρα πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσω. Είναι το Say What Weightless Soft Matte Foundation. Και έχω καιρό να το χρησιμοποιήσω, οπότε θα πάρω αυτό. Και με σφουγγαράκι θα το ταμπονάρω παντού. Και είναι και ακριβώς το χρώμα μου αυτό, είναι αυτό το beige κίτρινο, γιατί εγώ είμαι αρκετά κίτρινη σαν επιδερμίδα. Οπότε ναι, όταν έχετε πάνω τα μαλλιά σας, το έχω ξαναπεί, μην ξεχνάτε τα αυτιά, για να είναι πιο ομοιόμορφο το αποτέλεσμα. Είχα πάρα πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσω αυτό το foundation και το λάτρεψα, γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές βέβαια της Woma. Δηλαδή ένα καραγιόν κάνει τύπου 18 ευρώ. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραία ποιότητα, τουλάχιστον στο foundation που έχω δοκιμάσει και στο concealer. Έχει πολύ ωραία ποιότητα. Ωραία, χτύπησε ο courier και δεν θυμάμαι τι έλεγα. Αλλά τέλος πάντων, σε κάποια σημεία θέλει να το περάσω ξανά, γιατί είμαι αρκετά ευαίσθητη σαν επιδερμίδα και είμαι πολύ κόκκινη σε κάποια σημεία. Ωραία. Και θα πάρω από NYX την Pro Foundation Palette, την οποία πρέπει να την έχει εξαντλήσει η NYX, αλλά δεν ξέρω γιατί. Την έχει καταργήσει και θα πάρω αυτά τα δύο εδώ κάτω για να τα κάνω για contour. Δεν ξέρω γιατί την έχει καταργήσει, εγώ την πήρα από το Notino και μου αρέσει πάρα πολύ γενικά, γιατί είναι πολύ έτσι η υφή της, την ξανέχασα στο παρελθόν, πολύ πιο, πώς να το πω, από το stick foundation της MAC, ας πούμε, αυτό εδώ,
χρησιμοποιώ γενικά για κοψίματα. Η υφήτηση είναι λίγο πιο ρευστή και πιο ενυδατική και απλώνεται πάρα πολύ ωραία και εύκολα. Οπότε μου αρέσει πιο πολύ η συγκεκριμένη, ίσως κάποιες φορές, οπότε θέλω να κάνω λίγο πιο ενυδατική βάση. Αν βάλω ένα foundation το οποίο είναι λίγο πιο matte όπως αυτό, βάζω λίγο πιο ενυδατικά υγρά προϊόντα από πάνω. Το stick foundation της MAC μου αρέσει σε foundation που είναι λίγο πιο ρευστά, πιο ενυδατικά, πιο απαλά κτλ. Για να ενισχύσω λίγο το contour. Foundation όπως της WOMA, της NYX, που είναι λίγο πιο στεγνά, έτσι στεγνώνουν ματ κατευθείαν, γιατί στεγνώνουν πολύ γρήγορα. Ειδικά της NYX στεγνώνει άπειρα γρήγορα, πρέπει να το δουλέψετε full γρήγορα, και της Fenty. Τέτοια foundation, ας πούμε, θα προτιμήσω αυτή την παλέτα να βάλω από πάνω, γιατί απλώνονται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα τα υγρά μου προϊόντα. Μπορείς βέβαια, όπως και εγώ το κάνω, να βάλεις πάνω από τα υγρά σου προϊόντα ή πριν τα μπλεντάρεις λίγο setting spray της MAC, ας πούμε, το Plus, το Fix Plus, αλλά δεν το κάνω πάντα, δηλαδή αυτό εδώ, αυτή η παλέτα είναι αρκετά ενυδατική, οπότε δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Το τελευταίο καιρό έχω πάθει μια ψύχωση και μια αιμονή με τα μαλλιά πάνω και μου αρέσουν πάρα πολύ, τώρα τα έχω έτσι κοτσιδούλα. Βέβαια έχω κοντό μαλλί και δεν μαζεύεται πάρα πολύ εύκολα, αλλά έχω πάθει τρέλα με το μαλλί πάνω. Λοιπόν, τέλεια. Και ύστερα θα πάρω, αχ, τα θέλω όλα αυτά, αλήθεια. Είχε βγει sold out ένα χρώμα και το ήθελα και πήρα άλλο. Τέλος πάντων, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά τα θέλω όλα, ό,τι απόχρωση έχει, τι θέλω, θα τα πάρω όλα, αλήθεια. Είναι από NBA τα Blast, είναι η απόχρωση Misty Rose, είναι υγρά ρουζ. Το βάζεις πάνω από τα κοψίματά σου κτλ. Ή τα βάζεις και μόνα τους, ή αν είσαι άβαφη επίσης μπορείς να το βάλεις. Θέλει λίγη ποσότητα, το τονίζω το λίγη. Δηλαδή τώρα έχω βάλει νομίζω όντως λίγη ποσότητα, γιατί έχουν πάρα πολύ pigmentation και αυτό, θέλει λίγη ποσότητα. Με το ίδιο πινελάκι απλά θα τα ταμπονάρω. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα ότι έχει αρκετό pigment γενικότερα. Κάνω πρώτα τα κοψίματά μου, μετά κάνω το ρούζ και μετά βάζω το concealer, γιατί θέλω να είναι αρκετά λαμπερή αυτή η πλευρά του ματιού, και ύστερα μπορώ να ξαναταμπονάρω λίγο ρούζ, γιατί μου το παίρνει. Επίσης το ρούζ το φέρνω και εδώ το τελευταίο διάστημα, ειδικά αν κάνεις φακίδες είναι ό,τι καλύτερο εκεί πέρα. Διορθώνω λίγο εδώ το κόψιμό μου. Ωραία. Και θα πάρω από ELF το Camo Concealer, το οποίο μου τελειώνει και πρέπει να το ξαναπαραγγείλω. Γενικά σε αυτό το βίντεο πρέπει να ξαναπαραγγείλω πράγματα. Λοιπόν, και κάνω κλασικά τις φωτοσκιάσεις μου, ναι. Δίνω φως εδώ, το έχετε ξαναδεί, δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Εδώ. Θα βάλω λίγο Fix Plus, γιατί βλέπω ότι έχει ένα θέμα να μπλανταριστεί. Και της ELF το Camo Concealer είναι λίγο στεγνό, οπότε συνήθως βάζω το Fix Plus. Ποιος κορνάρει από κάτω και με ενοχλεί? Μία φορά να κάνω βίντεο χωρίς κάποιος να κορνάρει, να κάνει φασαρία. Ωραία, και τα μπονάρω λίγο, πολύ λίγο ξανά με το πινέλο που έχω κάνει τα κοψίματά μου και αυτά, λίγο εδώ για να γίνουν τα σβησίματα πιο ομοιόμορφα του concealer. Και θα πάρω από Fit Me την πούδρα και θα σετάρω γενικά ό,τι έχω κάνει και με τα υγρά μου, γενικά τα υγρά μου κοψίματα, τα υγρά μου, το υγρό μου concealer, bla bla bla, όλα τα υγρά τα σετάρω με την loose την πούδρα, και ύστερα μπορεί να περάσω και μια compact από πάνω, θέλω να είναι πολύ matte, αλλά συνήθως δεν το κάνω. Ίσως το έκανα λίγο το καλοκαίρι επειδή έβγαζα λιπαρότητα. Βγήκε το θεσσαλονικιώτικο, παιδιά, το ακούσατε, το καλοκαίρι. Ίσως επειδή έβγαζα λίγο παραπάνω λιπαρότητα, δεν ήθελα πάρα πολύ έντονη κάλυψη κτλ.
και έβαζα λίγο πιο light προϊόντα. Ωραία, και θα πάρω Borandian την πούδρα, την Maxi Coverage Powder στην απόχρωση 03. Και ψηλό έχει σπάσει βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Και με το σφουγγαράκι της λίγο θα ταμπονάρω εδώ. Πολύ λίγο, ίσα ίσα. Και για bronzer θα πάω από ELF στην bronzer palette. Και με ένα που είναι πινελάκι θα πάρω αυτήν την απόχρωση και λίγο τη δίπλα, όπως θα την κάβωσα. Αυτή δύο τελευταίες θα πάω, πολύ απαλά και λίγο με τα βοναριστές κινήσεις. Έχει πάρα πολύ pigmentation η συγκεκριμένη παλέτα. Θα τα μπονάρω. Perfect! Και για ρούζ θα πάω από την Physicians Formula στο Butter Bronzer, θα έλεγα, από συνήθεια, στο Butter Blush. Και εντάξει, το πινελάκι εδώ κάτω που έχει. Έχει ένα πινελάκι. Χρησιμεύει κάπου, δηλαδή. Α, έχει και καθρεφτάκι. Τώρα ανακαλύπτω εγώ το προϊόν. Λοιπόν, και θα το κάνω από τα μήλα προς τα πάνω για να μπλεντάρω και λίγο το ρούζ με το bronzer. Είναι η απόχρωση, δεν σας είπα, Nude Silk, μου αρέσει πάρα πολύ, φαίνεται πολύ nude, αλλά όταν την ακουμπάς στο πρόσωπο γίνεται αυτό το ροδαλό το φυσικό, είναι πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, και πάμε να συνεχίσουμε τα μάτια και θα πάρω πάλι αυτό το κλειστό πινελάκι και τις σκούρες αποχρώσεις και θα αρχίσω να τις βάζω εδώ στην έξω γωνία, πολύ πολύ σύριζα στις βλεφαρίδες, για να μπλεντάρω ύστερα. Και μετά θα πάρω το πιο fluffy μου πινέλο και τις πρώτες δύο αποχρώσεις που έβαλα και θα αρχίσω να σβήνω όλη την κάτω πλευρά πολύ 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 πολύ. Τέλεια. Μη φοβάστε να τη φέρετε τη σκιά και αρκετά κάτω να καλύψει τις γραμμούλες μας, γιατί κάνει ωραίο καμουφλάζ και σε μάτια που έχουν εκείνες τις μαύρους κύκλους, σας το έχω ξαναπεί αυτό, είναι πολύ ωραίο γιατί καμουφλάρει λίγο η σκιά. Ωραία, και θα βάλω Borandian το nude, το μολυβάκι που ξέρετε ότι το αγαπώ, είναι το νούμερο 29. Έλεγα μου πως έβαζα καφέ, αλλά δεν θέλω να το σκουρίνω τόσο πολύ, και θα πάρω πάλι το λεπτό μου πινελάκι και το glitter και θα βάλω λίγο glitter από κάτω. Ίσως θα το βάλω και εδώ μέσα, στη μέσα πλευρά, για να φωτίσει λίγο. Γενικά τα glitter θέλουν προσοχή, γιατί όταν τα βάζεις μετά αφού έχεις κάνει τη βάση και τα λοιπά, μπορεί να γίνουν, να πάνε παντού. Οπότε ψεκάζω πρώτα το πινέλο μου με λίγο setting spray και ύστερα παίρνω λίγη ποσότητα και τοποθετείται πολύ πιο εύκολα, χωρίς να τρέχουν glitter παντού, ότι θα φύγει κάτι θα φύγει, αλλά το setting spray το βοηθάει να καθίσει εκεί που το θέλεις. Παιδιά, έχω πάθει έρωτα, έτσι, έχω πάθει έρωτα. Τέρμα χριστουγεννιάτικο δεν το λες, ακόμα όμως έχει το πράσινο το glitter, το λες και δεν το λες. Κάνουμε τώρα χριστουγεννιάτικο, αλλά πρώτα θα τελειώσουμε τα φρύδια μας. Βάζουμε και λίγη μασκαρουλίτσα από κάτω. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που βάζω αυτό το μάσκαρα μου κάνουν όλοι κομπλιμέντα για τις βλεφαρίδες μου. Είναι από Essence η Last Princess η πράσινη, γιατί νομίζω έχει και άλλα χρώματα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι Essence, είναι πάρα πολύ προστή η τιμή της. Και θα πατήσω λίγο πάλι τα φρύδια μου για να σιγουρευτώ ότι είναι εκεί που τα θέλω. Τέλεια. Και θα πάρω την πομάδα από... Έλα κορίτσι μου. Από την Catrice, είναι 3D Broke Made, ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Και με το πινελάκι από πίσω από το σπούλι, αυτό το πινέλο είναι από eBay, από Beauty Bay, αλλά μπορείτε να το βρείτε παντού. Θα πάρω την πιο σκούρη απόχρωση από τις δύο και θα κάνω τριχούλες. Έχω αφήσει και το φρύδι μου να μακρύνει αρκετά,
γιατί δεν θέλω να το βάφω τόσο πολύ. Μου εξοικονομεί άπλετο χρόνο το να έχω φρύδι και να μην του κάνω τίποτα γενικά. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται και να μην το κάνεις τίποτα, θέλει κάτι να βάλεις. Αλλά γενικά, παιδιά, το φρύδι είναι αυτό που βαριέμαι πιο πολύ από όλα. Κάποιοι βαριούνται τις λεφαρίδες, κάποιοι βαριούνται δεν ξέρω κι εγώ τι, εγώ βαριέμαι το φρύδι. Και ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε, κανείς. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή του να βάλουμε το κραγιόν και δεν ξέρω αν θέλω να βάλω κόκκινο ή αν θέλω να κάνω τα χαβάλικα από αυτά, ναι, αν θέλω να κάνω ομπρεδάκι. Έχω βγάλει δύο αποχρώσεις που μου αρέσουν πάρα πολύ από MUA και νομίζω ότι αυτές θέλω να βάλω. Πριν από αυτό όμως, θα βάλουμε το περίγραμμά μας και θα σας πω που θα γίνει η φασούλα. Παίρνω από Bobbi Brown το Rich Cocoa το μολύβι. Είναι λίγο μπορντοκαφέ. Λοιπόν, και θα πάρω την πιο σκούρη απόχρωση που είναι από τα Velvet Matte Longwear Liquid Lip της MUA. Είναι η απόχρωση Impulse και θα αρχίσω και θα τη βάλω κανονικά και απλά θα τη σβήσω μετά, στο κέντρο δηλαδή. Επίτηδες έβαλα πιο καφέ μολύβι γιατί ήθελα να το καφετήσω λίγο. Και ας ξεκινήσουμε αυτού από το γεγονός ότι μπορείς να το αφήσεις έτσι. Και είναι πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα κάνω ombre. Οπότε παίρνω μία, μου έρχεται στα αγγλικά γιατί είμαι πολύ αγγλωμαθής, Q-tip, μπατονέτα. Και θα πάρω το διβασικό της Garnier. Και από το κέντρο των χιλιών μου θα αρχίσω να αφαιρώ το κραγιόν. Τέλεια, βρήκα τη 17, το ποιο είναι, το 14 και θα γεμίσω εδώ μέσα. Πρώτον βάζω διφασικό για να αφαιρέσω πιο εύκολα το matte liquid κραγιόν και δεύτερον για να ενυδατώσω και λίγο τα χείλη μου για να κάνει πιο εύκολο το blending. Αυτή τη στιγμή έχεις κάτι τέτοιο, αλλά θα μπει το κραγιονάκι σου. Ξεκινάω έτσι ως ήταν το ημικύκλιο να το βάζω στα χωρίσματα για να κάνει καλύτερο blend. Έβγαλε νόημα αυτό που είπα. Εκεί που φαινόταν δηλαδή το μπορντό με το κόκκινο ότι πάει να ενωθεί, εκεί έβαλα το κραγιόν και κάνω. Και στο πολύ κέντρο δεν βάζω καθόλου για να φαίνεται πιο έντονο το κόκκινο που είχα βάλει του μολυβιού γιατί ήταν πιο έντονο κόκκινο. Και μπορείς να κάνεις και το εξής, να πάρεις ένα πιο κόκκινο κραγιόν, είναι το 49 από 17 και να το βάλεις μόνο στο κέντρο. Πολύ πολύ ελάχιστα, ίσως έχει να σου δώσει αυτή την λίγο έτσι ζωντάνια, λίγο πιο πολύ φως κτλ. Ήταν και πιο ενυδατικό αυτό το κραγιόν από τα άλλα. Και βουαλά, έχεις ένα τέλειο ombre. Παιδιά, έχω... Α, περίμενε! Τι βουαλά! Τι βουαλά, κορίτσι μου, ξέχασες το highlighter! Ωραία, θα πάω από MUA στα Light Luster και όμως πρώτα θα βάλω ένα setting spray και θα πάρω από MAC το Prep & Prime. Χριστούγεννα χωρίς λάμψη δεν γίνεται, δεν υφίσταται, πως το ξέχασα εγώ αυτό. Δηλαδή, και σας έχω ξαναπεί ότι βάζω το setting spray και μετά το highlighter για να έρθει και να γίνει να κολλήσουν μεταξύ τους τα προϊόντα και να γίνει έτσι ένα τέλειο highlighting. Λοιπόν, θα το βάλω πρώτα εδώ στο φρύδι μου, την ανοιχτή απόχρωση παίρνω
πολύ πολύ συγκεκριμένα σε συγκεκριμένο σημείο. Στο ψηλό σημείο δηλαδή του φρυδιού. Μετά πάω και στη μύτη μου. Και εδώ και εδώ. Στα μάτια δεν θα βάλω γιατί έχω βάλει το glitter. Εδώ λίγο στα χείλη όσο μπορώ γιατί έβαλα κραγιόν. Και ύστερα παίρνω ένα λίγο πιο fluffy πινέλο και ξεκινάω. Διάλεξα να βάλω κάτι χρυσό γιατί είναι Χριστούγεννα. Δεν είναι ακόμα αλλά θα είναι σε λίγο καιρό, οπότε ναι. Τέλεια και βουαλά, αυτό είναι το τελειωτικό look, τώρα είναι το τελειωτικό look με τις λάμψεις και τα λοιπά. Μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ και σε συνδυασμό με το μαλλί μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι θα το έκανα γενικά και θα βάζα έτσι κάτι πιο funky από κάτω για να το συνδυάσω, ίσως με μια φούστα, με ένα ζιβάγκο και μια ψηλή μπότα χωρίς τα κούνια, ξέρετε αυτές που είναι στη μόδα τώρα, θα το έκανα κάπως έτσι. Εντάξει σας έκανα και outfit. Μου αρέσει πάρα πολύ παιδιά, πάρα πολύ μου αρέσει και σίγουρα θα το έκανα στην έξω μου ζωή, σίγουρα. Είναι ultra glam, δεν μπορώ να σας πω και σας λέω ότι όλη η σειρά αυτή των μακιγιάζ. Όλη η σειρά αυτή με τα μακιγιάζ θα είναι ultra glam, οπότε για τις natural κοπέλες μου και έξω με συγχωρείτε, αλλά είναι μια σειρά σχεδιασμένη γι' αυτό, γιατί τα Χριστούγεννα είμαστε και λίγο της υπερβολής, εγώ γενικά είμαι της υπερβολής, ο μαξιμαλισμός μου αρέσει γενικά, οπότε ναι, μου αρέσει πάρα πολύ και γενικότερα είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή την καινούργια σειρά και το νέο ξεκίνημα αυτό και ελπίζω να σας αρέσει και εσάς και να το διασκεδάσετε. Μπορεί να το κάνω και του χρόνου αν σας αρέσει ή μπορεί του χρόνου να το κάνω για μεγαλύτερο διάστημα ή να το κάνω και το Πάσχα. Να ζωγραφίζω αυγά, γιατί όχι. Αυτά ήταν τα βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να το κάνετε ένα like, να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβάζω καινούργια βίντεο. Πάντα στο κουτάκι περιγραφής σας έχω όλες τις πληροφορίες για αυτό το βίντεο, όπως και τα social media, για να γίνουμε παρέα και στα social media. Έλα και στην παρέα του Instagram, έλα και στην παρέα του TikTok, να γίνουμε πιο πολύ. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ για μια ακόμη φορά. Τα λέμε συνέχεια σε ένα ακόμη βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά.